Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, εργάτες της ελληνικής χαλιβουργίας που πολλοί είστε σήμερα εδώ και μας δίνετε μεγάλη χαρά με την παρουσία σας, το ΚΚΕ πραγματοποιεί σήμερα μια απαραίτητη εκδήλωση τιμής και ουσιαστικών διδαγμάτων από τον ηρωικό 9μηνο απεργιακό αγώνα των χαλιβουργών, αλλά και προοπτικής για το σήμερα και το αύριο, για το μεγάλο αγώνα που έχουμε μπροστά μας, στην πάλι, για τη συμπόρευση με το ΚΚΕ χιλιάδων βιομηχανικών εργατών που έχουν αντικειμενικό συμφέρον να γυρίσουν την πλάτη στον καπιταλιστικό μονόδρομο και σε όλες τις αποχρώσεις που τον στηρίζουν και να ταυτιστούν με το πραγματικά καινούργιο και προοδευτικό που υποστηρίζει το κόμμα μας. Έχουν το αντικειμενικό συμφέρον να σηκώσουν το κεφάλι, να συγκρουστούν με την αιτία που γεννά την εκμετάλλευση, τη φτώχεια, την ανασφάλεια, την ανεργία, τις απολύσεις, τα ανύπαρκτα μέτρα υγείας και ασφάλειας, δηλαδή να συγκρουστούν με το καπιταλιστικό κέρδος και να το κάνουν όπως το έκαναν οι χαλιβουργοί πριν 10 χρόνια. Ας θυμηθούμε, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, το περιβάλλον της περίοδου τότε πριν μια δεκαετία. Βρισκόμασταν μέσα στην καπιταλιστική κρίση. Τα μνημόνια ήταν ήδη στη ζωή μας. Τα χοντρά φαινόμενα φτώχειας είχαν οξυνθεί πολύ. Οι σχεδιασμοί των βιομηχάνων ήταν σαφείς και η επίθεση που εξελίσσονταν στους εργάτες στα δικαιώματά τους, στις κατακτήσεις τους, ήταν με ρυθμό πολυβόλου. Ιδιαίτερα στην περιοχή του Θριασίου, μια αμιγώς βιομηχανική περιοχή, ήταν επίσης σαφές ότι επιδιώκονταν η απότομη χειροτέρευση της ζωής των εργατών με απολύσεις, με μειώσεις μισθών, με ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Αυτά συνοδεύονταν με προκλητικούς και κοινικούς εκβιασμούς προς τους εργάτες όλων των βιομηχανικών κλάδων, όπως ή συμφωνείτε ή απολύεστε, ή συμφωνείτε ή τα εργοστάσια θα κλείσουν, συμφωνήστε τώρα με αυτά και όταν όλοι μαζί, επιχείρηση και εργάτες, περάσουμε τον κάβο, θα δούμε τι θα γίνει. Οι σχεδιασμοί αυτοί απλώθηκαν και στο εργοστάσιο της ελληνικής χαλιβουργίας με τις απολύσεις εργατών και τους ελεηνούς εκβιασμούς της ευρωδοσίας που έστειλε προκλητικό τελεσίγραφο. Λογάριασε όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Λογάριασε δηλαδή χωρίς να υπολογίσει τους αληθινούς παραγωγούς του πλούτου, τους ευγάτες. Αυτούς που δεν γυρίζει γρανάζι χωρίς τη δουλειά τους. Τους ευγάτες που συσπηρωμένους στο σωματεία τους την 31η Οκτώβρη του 2011 απέρριψαν περήφανα και αγέροχα τους εργοδοτικούς εκβιασμούς. Κήρυξαν απεργία και είπαν «εδώ με αγώνα ταξικό, γιατί εμείς δεν ζούμε με 500 ευρώ». Από εκεί και πέρα η ιστορία έγραψε. Και φυσικά, ό,τι γράφει το πινέλο του ασίγαστου ταξικού αγώνα της πάλης, ό,τι γράφει η εργατική τάξη με το αίμα της και τον υδρότα της, με τις θυσίες της και την αντοχή της, ό,τι γράφουν τα μερόνυχτα στην πύλη του εργοστασίου, η περιφρούρηση, η διαδήλωση, οι 21 γενικές συνελεύσεις, η σύγκρουση με τους απεργοσπάστες και τον κατασταλτικό μηχανισμό, ό,τι γράφει η αλληλεγγύη της εργατικής τάξης όλης της χώρας, η στήριξη, η συγκίνηση που νιώθαμε όλοι τότε και τώρα, δεν ξεγράφει. Ό,τι και να κάνουν οι κονδυλοφόροι του κεφαλαίου, οι οπαδοί του νόμου και της τάξης, όπως όμως και οι θλιβεροί σοσιαλδημοκράτες και οπορτουνιστές, που όπως τότε αλλού πάταγαν και αλλού βρίσκονταν, και έλεγαν «μα πού θα πάει τέλος πάντων αυτός ο αγώνας, είναι αυτοκτονία», έτσι και τώρα θέλουν να βάλουν τη χαλιβουργία στα μέτρα τους. Μάταιος ο κόπος όλων αυτών. Η ουσία των διδαγμάτων της ηρωικής απεργίας είναι ένας πραγματικός κόλαφος για όσους θέλουν την ευγατική τάξη στη γωνία, για όσους θέλουν να λέμε «σφάξε μαγά μου να γιάσω», για όσους καλλιεργούν την ιτοπάθεια, το συμβιβασμό, την υποταγή, για όσους μιλάνε για αγώνες ίσα-ίσα στα όρια κάθε φορά των αντοχών της οικονομίας, μη και πάρουμε κανένα ξεροκόμματο από το πλουσιοπάροχο τραπέζι των αστών. Είναι ταυτόχρονα ένας αληθινός θρίαμβος της ταξικής πάλης, του ότι στην κοινωνία δεν είμαστε όλοι αγαπημένοι, αλλά ότι διεξάγεται ένας αδιάκοπος, ασταμάτητος πόλεμος ενάντια στο κεφάλαιο, δηλαδή το παράσιτο της κοινωνίας που τρώει από τα αίτημα και δεν προσφέρει τίποτα στην κοινωνική εξέλιξη και στην ευγατική τάξη, την τάξη που παράγει τα πάντα, αλλά δεν έχει τίποτα στα χέρια της, παρά μόνο την ευγατική της δύναμη. Και όταν συνειδητοποιηθεί
ως τάξη για τον εαυτό της, όταν σηκώσει τις δικές της σημαίες για τις δικές της ανάγκες, τότε θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς, γιατί η εργατική τάξη έχει τελικά την ιστορική αποστολή να ανατρέψει το σάπιο καπιταλισμό. Ο αγώνας των εργατών της Χαλιβουργίας θυμίζει και βοηθά να βγάλει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα η εργατική τάξη και ειδικά οι πιο νέες ηλικίες εργατών που τους πιπηλάνε πρωί-βράδυ το κεφάλι για το ότι οι αγώνες και ο συνδικαλισμός είναι ξεπερασμένοι, για το ότι αυτό που χρειάζεται είναι κοινωνική συνοχή και κοινωνική ειρήνη και προπαντός φυσικά που τους λένε πρόσεχε, μακριά από τους κομμουνιστές. Ο αγώνας αυτός μας παραδειγματίζει για το ότι οι ενωμένοι και αποφασισμένοι εργάτες είναι μια τεράστια δύναμη. Είναι ένα οχυρό που μπορεί να τσακίσει νόμους, να βγάλει μπροστά τα καλύτερα ταλέντα και παραδόσεις της εργατικής τάξης, να αναδείξει την αληθινά ζωντανή και δημοκρατική λειτουργία του κινήματος, εκεί που πράγματι μπορεί ο κάθε εργάτης να πει τη γνώμη του, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, να αποφασίσει, σηκώνοντας το χέρι του και παίρνοντας την ευθύνη του για τη συνέχεια και την πορεία του αγώνα, συμμετέχοντας ο ίδιος στην περιφρούρηση, στις βάρδιες, σε επιτροπές αλληλεγγύης, τροφοδοσίας και άλλες που θυμόμαστε πόσο υποδειγματικά λειτουργούσαν όλα αυτά στην εννιάμινη απεργία. Πράγματι, ας σκεφτούμε στους εργάτες της Χαλιβουργίας που πραγματοποίησαν 21 γενικές συνελεύσεις με μεγάλη συμμετοχή κάθε φορά, να τους έλεγες εκείνη τη στιγμή πως δεν μετράει η απόφασή τους, γιατί πρέπει να είναι παρόντα το 50-1 το ταμιακά εντάξει, ή ότι έπρεπε να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Μάλλον θα γέλαγαν και θα προχώραγαν στην υλοποίηση των αποφάσεών τους, γράφοντας στα παλιά τους τα παπούτσια τους νόμους. Έτσι προχωράει η ζωή και η ιστορία μπροστά. Έτσι μένουν οι νόμοι στα χαρτιά, με κίνημα μαζικό, ταξικό, προσανατολισμένο, άφοβο και όχι βεβαίως με το Βασίλη Κατσεφρόνημα να γίνεις νοικοκύρης. Ο αγώνας της Χαλιβουργίας κράτησε 9 μήνες, 270 μέρες. Αυτό δεν μπορούσε κάποιος ούτε να το φανταστεί όταν ξεκίναγε ο αγώνας. Αν το έλεγες τότε, κανείς δεν θα το πίστευε. Κι όμως κράτησε. Αν έλεγες έναν εργάτη της Χαλιβουργίας ότι θα μείνει 9 μήνες στην απεργία, θα σε κοίταγε παράξενα. Κι όμως έμεινε και άντεξε. Στις πύλες του εργοστασίου της Χαλιβουργίας έσπασαν τα μούτρα τους τρεις κυβερνήσεις, δεξιές, κεντροδεξιές με ολίγον αριστερό περιτύλιγμα, τεχνοκρατικές. Έσπασαν τα μούτρα τους οι δυνάμεις καταστολής, οι φασίστες της Χρυσής Αυγής και οι χοινδροειδείς προβοκάτσιες τους, οι οπορτουνιστές. Οι Χαλιβουργοί άντεξαν και νίκησαν. Αυτό μας δείχνει πως ποτέ δεν μπορείς να ξεκινάς έναν αγώνα έχοντας από πριν προκαθορισμένο και τάχα σίγουρο πώς θα πάει, πού θα φτάσει και ποιο θα είναι το τέλος. Αγώνας με σίγουρη κατάληξη, ας πούμε εκ του ασφαλούς, υπάρχει μόνο στα μυαλά αυτών που είναι έξω από τους αγώνες. Είναι κιωτεμένοι και στην πραγματικότητα δεν νοιάζονται για τα βάσανα και τις αγωνίες των εργατών. Άρα είναι εχθροί των εργατών. Είναι συχνά λύκοι, αν και θέλουν να φοράνε προβιά προβάτου. Είναι σαν τη ΓΕΣΕΕ που θυμόμαστε τότε τι χολή έβγαζε για τη Χαλιβουργία και την απεργία, όπως άλλωστε το ίδιο κάνει και σε άλλους αγώνες και διεκδικήσεις των εργατών. Σαν την ηγεσία της ΠΟΕΜ, που δεν είχε βρει να κάνει μια στάση εργασίας μέσα σε 9 μήνες, έστω για τα μάτια του κόσμου. Σαν την πλειοψηφία του σωματείου στη Χαλιβουργική, λίγο παρακάτω, που έλεγε «Ευτυχώς, εμείς δεν είμαστε σαν τους Χαλιβουργούς. Λύνουμε τα προβλήματά μας με διάλογο, όχι στο πεζοδρόμιο. Έλα όμως που η ζωή είναι αμήλικτη. Μετά από λίγα χρόνια έκλεισε και η Χαλιβουργική, γιατί έτσι αποφάσισαν οι καπιταλιστές και το σωματείο έμεινε να εκλιπαρεί τον εργοδότη και να αφοπλίζει τους εργάτες. Ορισμένοι άλλοι, πιο πονηροί αυτοί, λένε καλά όλα αυτά, αλλά στο τέλος τι κέρδισαν στο χέρι οι Χαλιβουργοί? Άξιζαν τον κόπο τελικά όλη αυτή η φασαρία, η αγωνία και η θυσία? Ας κοιτάξουν στα μάτια τους Χαλιβουργούς και θα πάρουν την απάντηση. Θυμίζουν όλοι αυτοί ορισμένους άλλους που τολμούσαν σε άλλα χρόνια να λένε για τους φυλακισμένους και τους εξόριστους κομμουνιστές «Εγώ είμαι μαζί σου, αλλά δεν αξίζεις τον κόπο. Υπέγραψε για να σωθείς». Θυμίζουν άλλους που σε μεγάλες εξεγέρσεις και επαναστάσεις που τελικά μπορεί να μην είχα φτάσει προσωρινά στον τελικό σκοπό τους, έλεγαν «Κακώς πήραμε τα όπλα». Όλοι αυτοί
τρέμουν την εργατική τάξη όταν βάζει στο επίκεντρο της πάλης της τις ανάγκες και τα δικαιώματά της, κόντρα στο καπιταλιστικό κέρδος. Θέλουν όλα να τα μετράνε με το τι μένει στο χέρι, κάνοντας πως δεν καταλαβαίνουν πως οι αγώνες δεν μετριώνται μόνο έτσι, αλλά και με το τι παρακαταθήκες αφήνουν, τι διδάγματα προσφέρουν, πόσο καθυστερούν τις αντιδραστικές αλλαγές, πόσες συνειδήσεις χειραφετούν, πόσο συμβάλλουν στην αφύπνιση και στην οργάνωση των εργατών. Ότι για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, και αυτό δεν κατανοείται ομοιόμορφα και στον ίδιο χρόνο από όλους τους εργάτες. Κάποιοι ξεκινούν, κάποιοι ακολουθούν, παίρνουν τη σκυτάλη και συνεχίζουν. Και ναι, τότε είχαμε ένα εργατικό απόσπασμα που έφυγε μπροστά και έδειξε το δρόμο και στους υπόλοιπους. Και σε τελευταία ανάλυση, φυσικά, νικηφόροι αγώνες είναι αυτοί που θέτουν τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των εργατών, που δεν υποτιμούν τίποτα από το ότι μπορεί να ελαφρύνει, να βελτιώσει τη ζωή μας, που το περιεχόμενό τους και η συνολική τους κατεύθυνση δίνουν τον τόνο της συνέχειας, δεν σταματάνε στη μέση του δρόμου, δεν καλλιεργούν τον εφησυχασμό, αλλά την ταξική εγρήγορση και σύγκρουση. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ο αγώνας της Χαλιβουργίας, σε ένα βεβαίως μεσαίο από άποψη αριθμού εργατών εργοστάσιο, είχε φυσικά τους πολλούς απεργούς, αλλά είχε και απεργοσπάστες. Δεν τους ξεχνάμε κι αυτούς, πώς να τους ξεχάσουμε. Σαν μια μικρογραφία, ζήσαμε τότε μια μεγάλη σύγκρουση, τους εργάτες απεργούς, που ύψωσαν το ανάστημά τους, χωρίς βεβαίως να είναι και όλοι τους από πριν πλήρως κατασταλαγμένοι, ούτε με τις ίδιες ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες ή με τις ίδιες απόψεις. Όμως, είχαν το ταξικό ένστικτο, κάτω και από την αποφασιστική στάση στην αρχή του επιχειρησιακού σωματείου και μετά από την ολόθερμη συμπαράσταση εκατοντάδων άλλων σωματείων, να καταλάβουν ότι ήρθε η ώρα να πούν «φτάνει πια». Να υποστούν και τις συνέπειες αυτής της επιλογής τους. Να πεινάνε τα παιδιά στο σπίτι και να μην έχουν να πληρώσουν λογαριασμούς, αλλά η οικογένεια να είναι περήφανη για αυτούς και να τους στηρίζει. Θυμόμαστε την Επιτροπή των Γυναικών των Εργατών, τα σχολεία που ερχόντουσαν και έδιναν κουράγιο, τη γνήσια εργατική λαϊκή αλληλεγγύη που τους κράτησε όρθιους. Θυμόμαστε όμως και τους λίγους θλιβερούς απεργοσπάστες που ως εκ του θαύματος τους αγκάλιασε τότε όχι μόνο η συγκεκριμένη εργοδοσία, αλλά και τα αστικά κόμματα, άλλοι μηχανισμοί, διάφορα μέσα ενημέρωσης που τους είχαν κάνει τηλεστάρ και τους πρόβαλαν, φωνάζοντας όλοι σαν ιστερικοί για το δικαίωμα στην εργασία. Αυτοί οι απεργοσπάστες έχουν μείνει στην ιστορία σαν μίασμα και σαν ντροπή. Δεν έχουν φυσικά να κάνουν με το φυσιολογικό φόβο που νιώθει ένας άπειρος, άψητος εργάτης που ακόμα δεν το έχει πάρει απόφαση να μπει στον αγώνα. Το σκέφτεται. Πάει μια μπρος, μια πίσω. Αυτούς είμαστε εδώ να τους στηρίξουμε σε κάθε φάση. Να ανοίξουμε την αλυσίδα για να γίνουν ένα με εμάς, που λέει το τραγούδι. Άλλο αυτό και άλλο να προδίδεις την τάξη σου, τους συναδέλφους σου και μάλιστα σε μια τέτοια κορυφαία μάχη όπως είχε εξελιχθεί η Χαλιβουργία τότε, και να γίνεσαι το φερέφωνο των αστών και το τσιράκι του αφεντικού. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, ο απεργιακός αγώνας των Χαλιβουργών ξεκίνησε και πραγματοποιήθηκε επειδή το ήθελαν οι ίδιοι εργάτες του εργοστασίου. Χωρίς αυτούς είναι φανερό πως η απεργία δεν θα μπορούσε να γίνει. Η απεργία όμως άντεξε, κράτησε, έγινε μεγάλη, ξέφυγε από τους τέσσερις τείχους του συγκεκριμένου εργοστασίου και απασχόλησε όλη την Ελλάδα, γιατί τη στήριξε ολόθερμα με τη μέσα ψυχή, όπως λέμε, το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, όπως άλλωστε σε κάθε αγώνα, σέβεται τις αποφάσεις των ίδιων των εργατών. Στηρίζει τους αγώνες, τις διεκδικήσεις, τα αιτήματά τους. Τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος στο εργατικό κίνημα, πρώτα αυτοί βάζουν το κεφάλι τους στον τορβά. Εμείς είμαστε ανεκτικοί, συντροφικοί, με όλα τα βάσανα των εργατών. Είμαστε ένα με κάθε εργάτη που υποφέρει, που τον εκμεταλλεύονται, που αγανακτεί, που σπάει τις αλυσίδες του. Είμαστε ταυτόχρονα άτεγκτοι, θανάσιμοι, εχθροί με το κεφάλαιο, με τα αφεντικά. Αυτό συνέβη και στη Χαλιβουργία και μάλιστα με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνουν οι κραυγές όλων των κυβερνώντων τότε για απεργία που το ΚΚΕ θέλει, λέγανε, να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη, οι συκοφαντίες και οι προβοκάτσιες μέχρι βαθμό γελοιότητας.
Το ΚΚΕ είναι περήφανο, γιατί ταυτίστηκε με τους απεργούς χαλιβουργούς, γιατί ήταν δίπλα του σε όλο τον απεργιακό αγώνα, αλλά και μετά από αυτόν, όπως στις αίθουσες των δικαστηρίων, εκεί που η ψυχωμένη φωνή τους έκανε τους δίθεν κατήγορους να ψάχνουν μέρος να κρυφτούν. Είμαστε περήφανοι γιατί οι δυνάμεις μας στο εργατικό κίνημα σε όλη τη χώρα πρωτοστάτησαν στον αγώνα με σύνθημα «Όλη η Ελλάδα μια χαλιβουργία για να μην περάσει η τρομοκρατία». Είμαστε περήφανοι γιατί η τότε Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής επισκέφθηκε πολλές φορές το εργοστάσιο. Γιατί δεκάδες πρωτοσέλιδα του ριζοσπάστη ήταν αφιερωμένα στην απεργία. Γιατί ο ριζοσπάστης διακινούνταν κάθε μέρα μέσα στο εργοστάσιο. Γιατί οργανώσαμε εκδηλώσεις αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Επίσης, γιατί το ΠΑΜΕ οργάνωσε την πρωτομαγιάτικη συγκέντρωσή του έξω από το εργοστάσιο. Άρα, τελικά είμαστε περήφανοι απλώς γιατί κάναμε το χρέος μας. Και το ίδιο θα κάνουμε σε κάθε αγώνα όπου πρέπει να στηρίξουμε τη σπίθα για να γίνει φωτιά. Όπου θα χρειαστεί και να προστατέψουμε την εργατική τάξη από κακοτοπιές, από τρικλοποδιές των αντιπάλων ή διαφόρων φύλων που είναι χειρότεροι από τους εχθρούς. Να την εμψυχώσουμε, να τη βοηθήσουμε να συνειδητοποιεί πως οι επιμέρους σημαντικές μάχες είναι απαραίτητες, γιατί αποτελούν το λίπασμα του μεγάλου πολέμου για την οριστική μας νίκη, για να βγάλουμε από το σβέρκο μας την ξεπερασμένη τάξη των αστών και να γίνουμε εμείς κυρίαρχοι της ζωής μας, νικητές και οικοδόμοι της νέας σοσιαλιστικής ζωής. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που τα προβλήματα της εργατικής λαϊκής οικογένειας οξύνονται σε μεγάλο βαθμό. Από όπου και να το πιάσει κανείς, έρχεται αντιμέτωπος με την τεράστια αντίφαση της εποχής. Έχουμε τις τεράστιες δυνατότητες που γεννάει η επιστήμη, η τεχνολογία, για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας, να ζήσουμε σαν άνθρωποι, να απολαμβάνουμε τους καρπούς του ιδρώτα μας, χωρίς τη μόνιμη ανασφάλεια, τον εφιάλτη της ανεργίας, να παίρνουμε σύνταξη αξιοπρεπή και όχι στα γεράματα, να έχουμε άμεση πρόσβαση στα επιτεύγματα της επιστήμης, στον τόσο νευραλγικό τομέα της υγείας, τα παιδιά μας να μορφώνονται ολόπλευρα, ολοκληρωμένα, να γινόμαστε κοινωνοί του πολιτισμού, του αθλητισμού, να ζούμε χωρίς τον κίνδυνο πολεμικών αναφλέξεων, επίσης χωρίς τον κίνδυνο να καούμε στην πρώτη φωτιά ή να πνιγούμε στην πρώτη πλημμύρα, και υπάρχουν όλες οι επιστημονικές δυνατότητες για να γίνει κάτι τέτοιο. Ποιο είναι λοιπόν το εμπόδιο? Ποιος μας εμποδίζει να αξιοποιούμε την ανθρώπινη γνώση για τις εργατικές τις λαϊκές ανάγκες? Ο εχθρός είναι γνωστός, έχει όνομα και το ξέρουμε όλοι. Είναι ο καπιταλισμός. Είναι η ακόρεστη, η ασταμάτητη δίψα του κεφαλαίου για κέρδος, που μπροστά σε αυτό δεν υπολογίζει τίποτα. Πατάει επιπτωμάτων. Είναι η αιτία για τους πολέμους, για τη φτώχεια, τη δυστυχία, την προσφυγιά, απ' άκρη σ' άκρη σε όλο τον πλανήτη. Να λοιπόν ποιος είναι ο ορατός εχθρός, διαγυμνού οφθαλμού, θα λέγαμε. Από όποια πλευρά και να εξεταστεί το θέμα, καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Από τον αδιέξοδο κύκλο της οικονομικής κρίσης που ζήσαμε τόσα χρόνια, μέχρι την ανάπτυξή τους, την ανάπτυξη δηλαδή για τα μονοπόλια, τις πολυεθνικές που είναι ματωμένοι για τους εργάτες. Από τις διαρκείς αιστείες πολέμου, ανταγωνισμών, εντάσεων και συγκρούσεων για τους δρόμους της ενέργειας και των μεταφορών, για τα μεγάλα γεωστρατηγικά ζητήματα στα οποία η χώρα μας εμπλέκεται όλο και περισσότερο, τόσο που θέλουν το λαό να πανηγυρίζει για τις επικίνδυνες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις βάσεις και με τη Γαλλία για τις φρεγάτες. Αλήθεια, μπορούν να μας απαντήσουν στα εξής απλά ερωτήματα? Ποια ακριβώς κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας διακυδεύονται στο Σαχέλ, στο Μάλι, στη Σαουδική Αραβία? Τι είδους θεάρεστη συμμαχία είναι αυτό το ΝΑΤΟ που δυο μέλη του τρώγονται σαν τα σκυλιά και άλλα μέλη του εξοπλίζουν την Ελλάδα και την Τουρκία για το ενδεχόμενο τυχόν στρατιωτικής σύγκρουσης αναμεταξύ τους? Ποια κυριαρχικά δικαιώματα μας εξασφαλίζει η αναβάθμιση της βάσης της Ούδας? Και ακόμη, πράγματι, τι είδους ανθρωπισμός είναι αυτός ο υπεριαλιστικός που για το μόνο που σίγουρα τρέχει είναι να υψώνει φράχτες, μη και τυχόν έρθουν ταλέποροι άνθρωποι από χώρες που η δική του εγκληματική πολιτική έχει σπείρει το φωνικό και την απελπισία? Από την κατάσταση με την πανδημία, όπου οι μεγάλες καπιταλιστικές χώρες έχουν εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, ενώ σε εμάς εδώ θέλουν να μας συνηθίσουν ότι κάθε μέρα πεθαίνουν πόσοι άνθρωποι, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει τα μαύρα του τα χάλια με την ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, ενώ τώρα που φουντώνει πάλι η κατάσταση
όλα επαφίονται στην ατομική ευθύνη. Από την κατάσταση στους χώρους δουλειάς, που βασιλεύει η αυθαιρεσία, η τρομοκρατία, η επιδίωξη να φτηνίνει κι άλλο η εργατική δύναμη, η εντατικοποίηση, οι εργατικές ασθένειες, ο κίνδυνος μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων. Όσο δε αφορά τα εργοδοτικά εγκλήματα, ας μην πάμε μακριά, μόλις πριν λίγες μέρες θρηνήσαμε άλλον έναν εργάτη στην Κόσκο, αυτή τη φορά, για να αυγατίζουν τα κέρδη τους οι βιομήχανοι με το δικό μας αίμα. Βεβαίως, οι εργάτες απάντησαν όπως έπρεπε, με εφταήμερη απεργία που σταμάτησε όλο το λιμάνι, με αποφασιστικότητα και αιτήματα που χτυπάνε την καρδιά του προβλήματος, με αλληλεγγύη από τους άλλους κλάδους, με ισχυροποίηση του ταξικού σωματείου, με νίκη, άρα με πιο καλές προϋποθέσεις συνολικά για τη συνέχιση του αγώνα. Από το τεράστιο κύμα ακρίβεια στην ενέργεια, στα είδη πρώτης ανάγκης που κάνει τις εργατικές οικογένειες να επιλέγουν κάθε μήνα τι θα πληρώσουν και τι όχι. Από τις καταστροφικές πλημμύρες και πυρκαγιές που τα κοράκια του κεφαλαίου τους βλέπουν σαν μια ευκαιρία για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, δηλαδή τη νέα μεγάλη μπίζνα του κεφαλαίου που του έπιασε ο πόνος για το περιβάλλον που αυτό έχει καταστρέψει. Από τα σχολεία που πάνε τα παιδιά μας και στα πλαίσια του εξορθολογισμού τα συγχωνεύουν μέσα στην πανδημία με ανυπολόγιστες υγειονομικές, μορφωτικές και παιδαγωγικές συνέπειες. Για όλα αυτά και τόσα άλλα που μπορεί να σκεφτεί ο καθένας, έχουν βάλει τη σφραγίδα τους όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ και οι πιο προηγούμενες που είχαν μέσα από όλα. Τα δοκιμάσαμε λοιπόν όλα. Έχουμε χορτάσει από σωτήρες. Φτάνει. Δεν θέλουμε άλλο. Κάθε αστική κυβέρνηση όποιας απόχρωσης που αναλαμβάνει από την προηγούμενη είναι βέβαιο πως θα είναι χειρότερη για το λαό. Γιατί ο ίδιος ο καπιταλισμός κάθε μέρα που περνάει γίνεται χειρότερος και όλα αυτά τα κόμματα πίνουν νερό στους σιδερένιους νόμους του κεφαλαίου, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Στάζουν μέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, τα ευαγή ιδρύματα που έχουν σπείρει τα εγκλήματά τους όπου γης. Και τώρα η συμφωνία της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή των δύο βασικών διεκδικητών της κυβέρνησης, με τη βασική γραμμή πλεύσης του κεφαλαίου, είναι αδιαπραγμάτευτη. Συμφωνούν στις κατευθύνσεις του λεγόμενου Ταμείου Ανάκαμψης. Συμφωνούν στους νέους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στη γραμμή του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ. Συμφωνούν με τους αντεργατικούς νόμους. Ο μεν πρώτος τους προωθεί με περισσότερο μαστίγιο, ο μεν άλλος με περισσότερο καρότο. Αν και όπως έχουμε δει, και αυτοί οι ρόλοι δεν το έχουν σε τίποτα να τους αλλάζουν. Πάντως, και το γνωστό ως νόμο Χατζηδάκη, που είναι πράγματι μια τομή στο αντεργατικό οπλοστάσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα τον καταργήσει. Θυμάστε πόσους νόμους θα καταργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπερψήφισε τα μισά του άρθρα, ενώ προφανώς ούτε να ακούει για το απλό που λέει το ΚΚΕ, κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων. Το ΚΚΕ λέει καθαρά στην εργατική τάξη: όχι άλλος χαμένος χρόνος, όχι άλλες αυταπάτες, όχι άλλη ενσωμάτωση σε παλιά και χρεοκοπημένα σχήματα. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Ένα φυσικά από αυτά είναι το χιλιοϋπομένο που μας λένε, της προοδευτικής διακυβέρνησης, που φοβιέται πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και μέρος του ΚΙΝΑΛ. Μα καλά, σε λωτοφάγους νομίζουν ότι μιλάνε. Καμιά κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού δεν μπορεί να είναι προοδευτική και φιλολαϊκή. Καμιά τέτοια κυβέρνηση δεν μπορεί να προσπεράσει τους σιδερένιους νόμους του καπιταλισμού. Καμιά αστική κυβέρνηση, όσο τάχα αριστερή και να είναι, δεν μπορεί να μεταβάλει τον ταξικό χαρακτήρα και την αποστολή του αστικού κράτους. Δεν μπορεί να βάλει χαλινάρι σε αυτό που κινεί το κεφάλαιο. Καμιά αστική διακυβέρνηση δεν μπορεί να σταματήσει τον τάδε καπιταλιστή να επενδύσει σήμερα εδώ ή να κλείσει το εργοστάσιο του αύριο, γιατί με βάση τους νόμους της κερδοφορίας αυτό το συμφέρει εκείνη τη στιγμή, να πετάξει τους εργάτες στον δρόμο. Αυτά έχουν αποδειχτεί διαχρονικά. Η πείρα των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και αλλού προσθέτει σειρά αποδείξεων γι' αυτό. Ενώ στη χώρα μας, ας θυμηθούμε βεβαίως τις κομικές στιγμές όπου ο Τσίπρας θα έβαζε τις αγορές να χορέψουν, αλλά και πόσο έολο είναι αυτό που λέει ότι τώρα μάθαμε από τα λάθη μας και τώρα ξέρουμε. Ξέρετε βεβαίως πώς θα συνεχίσετε να κάνετε τη ζωή του λαού αφόρητη, και η μεν και η δε. Η λύση λοιπόν
δεν βρίσκεται στο να αποφασίζουμε κάθε φορά με βάση το λεγόμενο μικρότερο κακό, το οποίο επίσης έχει αποδειχτεί, είναι το όχημα για όλο και μεγαλύτερα δεινά. Η λύση βρίσκεται σε αυτό που υποστηρίζει το ΚΚΕ, δηλαδή στο ότι πρέπει να ανατραπεί ο πραγματικός εχθρός μας, η δικτατορία του κεφαλαίου, ότι η αληθινή διέξοδος βρίσκεται στη νέα κοινωνία, στο σοσιαλισμό, που καταργεί την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, εφαρμόζει την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία με κριτήριο την κοινωνική ευημερία, τις λαϊκές ανάγκες και όχι το κέρδος των καπιταλιστών. Αυτή είναι η πραγματική πρόοδος. Ο σοσιαλισμός χτυπάει την πόρτα της ανθρωπότητας. Οι συσχετισμοί βεβαίως είναι αρνητικοί, όμως οι συσχετισμοί αλλάζουν. Τα πράγματα δεν μένουν στατικά και ακούνητα. Όσο και αν κάποιοι αστεί και απολογητές τους έχουν εξαγγείλει το τέλος της ταξικής πάλης και άλλοι το τέλος της ιστορίας. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Οι λαοί μπορεί να χάνουν κάποιες φορές το βηματισμό τους, άλλωστε η ιστορία προχωράει με ανηφόρες και κατηφόρες, με πίσω μπρος, αλλά προχωράει. Και το μπροστά, η αληθινή ελευθερία για τους πολλούς είναι η σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία. Και εδώ στη χώρα μας υπάρχει ΚΚΕ, κόμμα 103 χρόνων, σφυριλατημένο και δοκιμασμένο, με επαναστατικό πρόγραμμα και σύγχρονες επεξεργασίες. Κόμμα που μελέτησε και συνεχίζει να μελετά την ιστορία του και να βγάζει πολύτιμα συμπεράσματα. Κόμμα που αφιερώνει όλες τις δυνάμεις του στον αγώνα της εργατικής τάξης. Λέει την αλήθεια στο λαό, δεν έχει δεσμεύσεις με επιχειρηματικά ή άλλα συμφέροντα. Μία μόνο δέσμευση έχει. Τη διαρκή προσπάθεια να πιστέψει ο λαός στη δύναμή του. Να πιστέψει ότι μόνο αυτός μπορεί να σώσει τον εαυτό του. Να βγει μπροστά στο προσκήνιο των γεγονότων. Τότε αυτοί που φαίνονται ανίκητοι θα νικηθούν. Αυτοί που φαίνονται παντοδύναμοι θα χάσουν. Άρα εδώ είμαστε. Ο καθένας να πάρει τη θέση του, δεν περισσεύει κανείς. Στη μεγάλη λαϊκή πρωτοβουλία, στην οποία καλεί το ΚΚΕ, κάθε τίμιο εργάτη να συμπορευτεί μαζί του. Μέσα από τους καθημερινούς αγώνες, μέσα από τους αγώνες των κλάδων, της κάθε επιχείρησης, γειτονιάς, σχολείου, να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό, πανελλαδικό, συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Με ενιαία αιτήματα, με αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, ριζωμένο παντού, αληθινό φόβητρο στον εχθρό που έχουμε απέναντί μας. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, θυμόμαστε τη μέρα που η απεργία ολοκληρώθηκε κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. Θυμόμαστε τα ΜΑΤ που είχαν ζώσει το εργοστάσιο και την τότε κυβέρνηση με τους μηχανισμούς της, που ήθελαν να γονατίσουν τους χαλιβουργούς και να τους βάλουν να περάσουν στο εργοστάσιο κατόπιν εξευτελιστικού ελέγχου. Θυμόμαστε ότι και αυτό δεν τους πέρασε. Οι χαλιβουργοί μπήκαν με το κεφάλι ψηλά, κρατώντας το γαρίφαλο του αγώνα στα χέρια τους, αισιόδοξα και παλικαρίσια. Απ' έξω ήταν εργάτες όλων των κλάδων που τους στήριζαν. Έτσι συνεχίζουμε. Η νίκη θα είναι των εργατών και όχι των εκμεταλλευτών τους. Ας σκεφτούμε την πρόσφατη εικόνα στο λιμάνι. Η άχρηστη, η περιττή, η ξεπερασμένη τάξη, δηλαδή οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, έχουν τα πλούτη, αλλά δεν μπορούσαν ούτε ένα πόντο να κουνήσουν τα καράβια που έφτασαν μέχρι την Αίγινα χάρη στην απεργία. Μία τάξη τον μπορεί, η εργατική τάξη. Άλλωστε, η ζωή το έφερε να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωσή μας στις 7 Νοέμβρη, την ημερομηνία δηλαδή που πριν 104 χρόνια πραγματοποιήθηκε η Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση. Ναι λοιπόν, ο πάγος έσπασε, ο δρόμος άνοιξε, ο δρόμος χαράχθηκε. Συνεχίζουμε για τη σοσιαλιστική νίκη.